Θα σκάψουμε ένα μεγάλο αυλάκι στη γραμμή που θα σας υποδείξω. Το αυλάκι αυτό όμως, ό,τι άμμος υπάρχει, θα τη ρίχνετε μέσα. Δηλαδή θα φτιάξουμε μία οροσειρά, κατά μία έννοια, καταλαβαίνουμε. Μία οροσειρά η οποία στο τέλος θα δείχνει το φίδι. Προς το τέλος που θα είναι το κεφάλι, εκεί θα γίνει ένα βουναλάκι πιο μεγάλο για να μπορέσουμε να κάνουμε το γλυπτό. Προσπαθούμε να βρούμε άμμο που να είναι υγρή και αφού το φτιάξουμε αυτό, το δεύτερο στάδιο θα είναι να χτυπήσουμε την άμμο, θα σας δείξω τον τρόπο εκεί, έτσι ώστε αυτό να ενσωματωθεί, να γίνει πιο σκληρό. Αφού τελειώσουμε, όποιος θέλει, μπορεί να κάνει κάποια πολύ μικρά σχήματα επάνω, λεπτά, για να δείχνει το σχέδιο που θα έχει αναφίδει. Είμαστε σήμερα εδώ, χάρη σε μια πρωτοβουλία της συναδέλφου οικαστικού Δήμητρας Λαμπρέτσα, να κατασκευάσει ένα φίδι από άμμο, σύμβολο του αγώνα του ανθρώπου για μια ανώτερη πνευματική ζωή. Αυτό γίνεται με αφορμή τα τελευταία μέτρα για το Λύκειο, που όπως ξέρουμε πετυχαίται η τέχνη έξω από το Λύκειο. Θα μου πείτε βέβαια δεν ήτανε, ήταν ως επιλογής. Φεύγει λοιπόν και από επιλογής, με αποτέλεσμα, και αυτό είναι ο λόγος που το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος αυτή τη στιγμή όχι μόνο στηρίζει, αλλά αγωνίζεται, γιατί μένουν τα παιδιά, τα ενδιαφερόμενα να σπουδάσουν σε 14 σχολές διαφορετικές, χωρίς στοιχειώδη υποστήριξη στο γνωστικό αντικείμενο του σχεδίου, του γραμμικού σχεδίου, του ελεύθερου σχεδίου και των οικαστικών, αλλά και άλλων μαθημάτων. Η Ένωση θεωρεί ότι, όχι μόνο η Ένωση, όλοι οι καλλιτέχνες θεωρούμε ότι η τέχνη ανοίγει το μυαλό και το μάτι των παιδιών και είναι εντελώς απαραίτητη να είναι για όλη τη 12χρονη εκπαίδευση επίσημο μάθημα και όχι επιλογής. Και να μην σας πω ότι έχουν γίνει και μελέτες, ακόμη και στα πανεπιστήμια, οι φοιτητές που παρακολουθούσαν μαθήματα τέχνης γινόντουσαν καλύτεροι επαγγελματίες από τους υπόλοιπους που δεν είχαν παρακολουθήσει μαθήματα τέχνης. Τον τελευταίο καιρό έχουν βγάλει την τέχνη από τα λύκεια, αλλά και γενικότερα υπάρχει η έννοια της απαξίωσης της τέχνης. Τι σημαίνει όμως τέχνη? Τέχνη έχει να κάνει με τη ζωή. Όταν λοιπόν απαξιώνεις την τέχνη, στην ουσία απαξιώνεις τη ζωή και τους ανθρώπους. Θέλουμε λοιπόν με αυτή τη δράση να δείξουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να ενωθούν και να παράγουν ένα έργο. Μπορούν να ενωθούν σίγουρα και ένα έργο όμως, όλοι μαζί. Ερχόμαστε εδώ στη γη, ερχόμαστε στην άμμο της θαλάσσης και φτιάχνουμε ένα έργο το οποίο αποτελείται από πάρα πολλούς κόκκους άμμου. Αυτοί οι κόκκοι άμμοι συμβολίζουν μια κοινωνία ολόκληρη που αν ενωθεί, τότε δημιουργεί μια οντότητα. Υπάρχει. Η σκέψη δηλαδή γίνεται ένα έργο. Το δικαίωμά μας στην τέχνη την παιδεία, και ουσιαστικά δεν έχουμε πια επαφή με αυτήν άμα δεν πληρώσουμε, που αυτό είναι τραγικό, γιατί η τέχνη είναι κάτι που θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους επίπεδο ή την οικονομική τους κατάσταση. Και με αυτόν τον τρόπο κιόλας δεν θα δώσουν τα παιδιά την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τον εαυτό τους και να ανακαλύψουν νέες κλίσεις που μπορεί να έχουν. Οπότε ήταν μια πολύ καλή σαν αφορμή αυτό που έγινε σήμερα και το διασκεδάσαμε και καταλάβαμε τι σημαίνουν όλα αυτά και μπήκαμε λίγο με βαθύ σε αυτό το θέμα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με την κυβέρνηση χτυπάει πρώτα απ' όλα το δικαίωμα των παιδιών για μόρφωση. Θα αποστερήσει τις σπουδές αναγκαστικά από χιλιάδες παιδιά που ενδιαφέρονται να κατευθυνθούν σε σχετικές με την τέχνη σχολές και το βάρος το οικονομικό θα πέσει στις οικογένειες που δεν θα μπορούν να το σηκώσουν, μιας και μοναδικός δρόμος θα είναι η παραπαιδεία, τα φροντιστήρια. Βεβαίως να πούμε ότι η θέση μας είναι
ότι τα εικαστικά πρέπει να διαπερνούν όλο τον κορμό ενός ενιαίου 12χρονου δημόσιου και δωρεάν σχολείου, γιατί ακριβώς συμβάλλουν στην καλλιέργεια του κόσμου, του ανθρώπου, και είναι ανάγκη για τον κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από τι δρόμο θα ακολουθήσει επαγγελματικά στη ζωή του. Και τέλος να πω, υπάρχει και μια υποσημείωση σε αυτό, ότι μερικές εκατοντάδες συνάδελφοι θα μείνουν εκτός εργασίας, αναγκαστικά, αλλά πιστεύω ότι χάρη στην κοινοτοποίηση και στις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι συνάδελφοι, τις οποίες και στηρίζουμε και εμείς και η Ένωση Εικαστικών, και η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, πιστεύω ότι εν τέλει δεν θα περάσει αυτό το ζήτημα. Έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλές παραστάσεις, έξω από τη Βουλή, έξω από το Υπουργείο, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, όχι μόνο στην Αθήνα, και στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και στα Γιάννενα. Οι συνάδελφοι έχουν κάνει πάρα πολλά εικαστικά δρόμενα και πολλές παραστάσεις διαμαρτυρίας για να δείξουμε την αντίθεσή μας αυτό. Όλοι οι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων είναι εξαγριωμένοι, γιατί ξέρουν ότι τα σχολεία έχουν αλλάξει όψη από τότε που εμείς εδρεωθήκαμε στα σχολεία και υπάρχουμε, και τα σχολεία έχουν γίνει πνεύμονες ανάπτυξη. Τα παιδιά έχουν φτιάξει καταπληκτικά πράγματα με την καθοδήγηση των καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων. Υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε και διάθεση μεγάλη. Βοήθησε πάρα πολύ και το εικαστικό μελητήριο, το οποίο στηρίζει την τέχνη όλα αυτά τα χρόνια, η Ένωση των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων επίσης, και γενικότερα οι καλλιτέχνες, οι γονείς, τα παιδιά, οι πάντες στηρίξαν αυτή τη δράση και στηρίζουν γενικά την τέχνη, γιατί η τέχνη τελικά είναι ζωή. Δεν μπορείς αυτό να το βγάλεις και να πεις ότι είναι επιλογή ενός μαθητή να δει κάτι. Δεν είναι επιλογή το να είσαι άνθρωπος, είναι υποχρέωση.